Και θέλω να πω για τον κύριο Γεωργιάδη, πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, ότι την πολιτική σας κριτική, στην καλύτερη περίπτωση, την εκλαμβάνομαι σαν πολιτικό ανάκδοτο. Στη χειρότερη, σαν πολιτική ύβρη. Γιατί ο ελληνικός λαός αυτή την ύβρη ξεπέρασε με την 25η του Γενάρη, αγαπητοί φίλοι. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό που έλεγε ο Ηράκλειτος, ότι ο λαός περισσότερο και από την πυρκαγιά πρέπει να σβήνει την ύβρη. Και αυτή την ύβρη έσβησε στις 25 του Ιανουαρίου. Σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για πρώτη φορά νομοσχέδιο, κείμενο νόμου, θεωρεί την αξιοπρέπεια, την αξία του ανθρώπου δηλαδή, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του συντάγματος, σαν πλέον λέξη επινομοθετικού κειμένου για πρώτη φορά. Ένα αυτό, και δεύτερον, ότι στα πλαίσια του οποιοδήποτε συμβασμού γίνει με τους ευρωπαϊκούς εταίρους, η ανθρωπιστική κρίση πλέον ως κείμενο νομοθετικό θα αξιοποιηθεί παντιοτρόπως και το ελπίζουμε προς όφελος της κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Και τελειώνω αυτό σχετικά με το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Το όσα δεν είπε ο Χρήστος Καραγιαννίδης αποτυπώνω μια εικόνα, φίλοι μου, που μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Σοφοκλής στην αρχαία Αθήνα. Το κράτος φτωχό, το 99% πανφτωχό και μια κούφτα πλούση. Και συγκεκριμένα λέει στην Αντιγόνη του, όταν το κράτος δυστυχεί, όσοι δηλώνουν και διαβιώνουν ως πλούσιοι και ευτυχείς είναι εχθροί του. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης και ονόνοι του. Περί διαφθοράς. Την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση διαλύει τον κοινωνικό ιστό, εξαθλιώνει τους πολίτες και αδρανοποιεί τις κρατικές δομές, η διαφθορά έχει απλώσει τον γκρίζο πέπλο της στο κράτος και την κοινωνία, αλώνοντας τα πάντα. Την ώρα που έχουμε βίαιη εκτόχευση του ελληνικού λαού, μερικοί, μεγαλοσύμμονες βεβαίως, έκαναν πάρτι διαφθοράς και διαπλοκής, μεταλλάσσοντας την πολιτική και κοινωνική ζωή σε καρκινικό μελάνωμα που εξαπλώνεται ταχύτατα στο σώμα της κοινωνίας και του κράτους. Ανθρωπιστική κρίση και διαφθορά επιχειρήθηκε να λεχθεί ότι είναι δύο πράγματα σύμβατα και κακώς μπορούν να συμποσούνται ή να συμπυκνώνονται σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο. Κάνω μεγάλο λάθος. Είναι συναφέστατα και θα έλεγα δε ότι, απαντώντας και στους φίλους του ΚΚΕ, ότι μάλιστα η σχέση τους είναι διαλεκτική από επιστημονική άποψη. Έχουν σχέση αιτίο και αιτιατό. Το αίτιο είναι η διαφθορά, το αιτιατό, το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι η ανθρωπιστική κρίση, η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο πόνος, ο κοινωνικός. Αυτό το δεύτερο, το αιτιατό, εμείς θα το εξαλείψουμε πολεμώντας το αίτιο, που είναι η διαφθορά. Ο ελληνικός λαός βιώνει βασανιστικά την ανθρωπιστική κρίση. Υφίσταται τραγικά τη συνέπειση της διαφθοράς. Η διαφθορά, όπως όλοι λέμε και εμείς οι νομικοί, αλλά και η επιστήμη της εγκληματολογίας, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, όμως πάντοτε πορεύεται παράλληλα με την πλουτολατρεία που κυριαρχεί, δηλαδή με την πεποίθηση ότι ο κυριότερος στόχος ενός ανθρώπου, ενός ατόμου της εποχής μας, πρέπει να είναι η απόφαση, η απόκτηση, μη συγχωρείτε, όσο το δυνατόν περισσότερο πλούτο με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς καμία απολύτως ηθική αναστολή. Διαβάζω από τον πρόλογο ενός συγγράμματος, κύριε Υπουργέ, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, του Χαράλαμπο Δημόπουλου. Από τον πρόλογο, θα σας πω μετά ποιος τον γράφει. Η διαφθορά είναι πάντως κατ' ουσίαν ταυτισμένη με την ανισότητα, την αδικία, την έλλειψη ορθολογισμού και διαφάνειας, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον αθέμετο ανταγωνισμό, την απώλεια συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τη χώρα και το λαό, την αδυναμία λειτουργίας του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους, την κρίση νομιμοποίησης της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η διαφθορά δεν είναι επίσης μόνο ένα πρόβλημα κορυφής, αλλά ένα πρόβλημα που αφορά όλα τα επίπεδα εξουσίας, αρμοδιότητας, ισχύος, επιρροής ή επιτιδιότητας. Ποιος τα λέει αυτά και ποιος τα γράφει? Ευάγγελος Βινιζέλος, στον πρόλογο του βιβλίου του Χαράλαμπου Δημόπουλου περί διαφθοράς. Και ρωτώ τους φίλους που κυβέρνησαν τη χώρα μέχρι σήμερα, ποια και πόση πολιτική, τουλάχιστον ευθύνη πολιτική εννοώ, έχει ο πολιτικός κόσμος του χθες για όλα όσα διαπιστώνει ο κ. Βενιζέλος? Αν έχει πότε και με ποιο τρόπο ελέγχθηκε, πόσες και ποιες συνέπειες είναι οι ευθύνες τους, πώς προσδιορίστηκαν, πότε καταλογίστηκαν? Δεν υπάρχει απάντηση από το σύστημα που κυβερνούσε μέχρι χθες. Υπάρχει όμως απάντηση από δικούς τους ανθρώπους, υπεύθυνους, σε κέρια πόστα, που έρχονται δημοσιοποιημένες διαπιστώσεις τους, όπως του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του κ. Ρακιτζή, και του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας, του δικού σας ανθρώπου, του κ. Σούρλα, οι οποίοι σαν καταπέλτες καταγγέλουν σαφώς την άρνηση συγκεκριμένων παράγοντων του πολιτικού συστήματος να βάλουν βαθιά το μαχαίρι για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αναφέρει ο κ. Ρακιτζής,
αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μη ομοιομορφία μεθόδων, πρακτικών, εκθέσεων κλπ. Και καταλήγει, και αυτό είναι ενδιαφέρον και υπουργέ, που σας δικαιώνει απόλυτα, και την δυσχέρεια συντονισμού του ελεκτικού έργου, αυτό δηλαδή το οποίο σκοπός ακριβώς είναι το νομοσχέδιο στο κεφάλαιο 2, είναι μία από τις αιτίες της διαφθοράς, διότι μόνο με την ενοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών μπορεί να έχουμε το ελάχιστο πολιτικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Σούλας από τη μεριά του καταλογίζει το φαινόμενο αυτό, το πρωτάκουστο, το πρωτοφανές σε παγκόσμιο επίπεδο διαφθοράς, τουλάχιστον του πολιτισμένου κόσμου που υπάρχει στην Ελλάδα, την έλλειψη πολιτικής βούλησης, και αναφέρει συγκεκριμένα αυτή που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα τη γιγάντωση στο φαινομένο και της διαφθοράς. Χρειάζεται ακόμα, είπε, πολιτική, εντός πληθυντικός αριθμός, ο ίδιος τα λέει, με καθαρά χέρια και ηθική συνείδηση. Χέρια που δεν πρέπει να λερώνονται με το βρώμικο, παράνομο χρήμα, προδίδοντας τον λαό, ξεπουλώντας τα συμφέροντά του. Χρειάζεται ηθική συνείδηση. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ηθική συνείδηση. Αυτός ο σπουδαίος ελεκτικός μηχανισμός απέναντι στους εαυτούς μας και την κοινωνία. Απαιτούνται πολιτικοί που είναι αποφασισμένοι να μην σκύψουν για να ανέβουν στην εξουσία και να μην λυγίσουν για να κρατηθούν στην εξουσία. Πολιτικοί που έχουν συνειδητοποιήσει ότι απαιτείται δύναμη σύγκρουσης με τις δυνάμεις που συντηρούν και να παράγουν το φαινόμενο. Αυτά τα λέει ο κ. Σούλας στην τελευταία έκθεσή του. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θυμίζοντας αυτά που είπε ο Απολλώνιος ο Ρόδιος το 296 π.Χ., ότι στην πολιτική, με ήττα και η πολιτική, δεν πρέπει ποτέ να απέχουν από την ηθική, που είναι στοιχείο της πολιτικής του σκέψης και συνείδησης. Που είπε ότι όσοι διαχωρίζουν την πολιτική από την ηθική, δεν μπορούν να κατονίσουν ούτε το ένα ούτε το άλλο.